Καλώς ήλθατε στο Real Economy. Σχεδόν ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρώπη ζουν σε συνθήκες φτώχειας και αυτό είναι ένα στοιχείο πριν την πανδημία. Τώρα η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Στη συνέχεια του προγράμματος η Φανή Γκορέ είναι στην Κύπρο για να συναντήσει νέους γονείς όπως αυτούς εδώ που έχουν τρίδημα και αγωνίζονται για τα στοιχειώδη. Η Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί στοχεύει να βάλει τέλος στην παιδική φτώχεια, αν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις την υπογράψουν, για να δούμε πώς λειτουργεί. 18 εκατομμύρια παιδιά στην Ευρώπη κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Σε σχέση με τα συνομιλικά τους που είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση, αυτά πιθανώς να έχουν χειρότερες επιδόσεις στο σχολείο, μπορεί να έχουν δυσκολία να βρουν μια αξιοπρεπή δουλειά και ίσως αντιμετωπίσουν προβλήματα υγείας ως ενήλικοι. Για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, η Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί ζητά από τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίσουν ότι κάθε παιδί που αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της φτώχειας έχει δωρεάν εκπαίδευση, παιδική φροντίδα, υγειονομική περίθαλψη καλής ποιότητας, υγιεινά σχολικά γεύματα κάθε μέρα και μπορεί να συμμετάσχει δωρεάν σε δραστηριότητες και αθλήματα. Και έχει βέβαια αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης. Η εγγύηση θέτει σε λειτουργία τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων που στοχεύει να βγάλει τουλάχιστον 5 εκατομμύρια παιδιά από τη φτώχεια μέχρι το 2030. Έχει ζητηθεί από τα κράτη-μέλη να υπογράψουν την εγγύηση και να δημιουργήσουν σχέδια δράσης για το πώς θα την εφαρμόσουν. Το να γίνεις γονιός αλλά να μην έχεις τα στοιχειώδη για το παιδί σου είναι κάτι που σου δημιουργεί απελπισία. Η Φανή Γκορέ πήγε στην Κύπρο, όπου το πρόγραμμα Baby's Dowry, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βοηθά όσους έχουν ανάγκη. Στην Κύπρο, η οικονομία έχει δεχτεί πλήγμα από την υγειονομική κρίση. Ο δρόμος για την εξάλληψη της φτώχειας είναι ακόμα μακρύς. Η φτώχεια πλήττει ένα στα τρία παιδιά, σύμφωνα με το Κυπριακό Δίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια. Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Παναγιώτα Χρήστου, κοινωνική λειτουργός στο πρόγραμμα Η Πρίκα του Μωρού, Baby's Dowry. Την ακολουθούμε καθώς συναντά οικογένειες που έχουν οικονομική δυσκολία. Πρόγραμμα Η Πρίκα του Μωρού συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο της Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους άπορους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά κάτω των 2 ετών που αντιμετωπίζουν υλική στέρηση και τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Κατευθυνόμαστε στην Τεμβρία, ένα χωριό κοντά στη Λευκοσία. Εδώ ζει ο Μάριος που είναι στρατιώτης και η γυναίκα του η Κούλα που δούλευε part-time σε βενζινάτικο. Η εύθραυστη οικονομική τους κατάσταση ανετράπη με την απρόσμενη άφιξη των τριδήμων τους. Σήμερα παραλαμβάνουν διάφορα χρήσιμα είδη από το πρόγραμμα και αισθάνονται ανακουφισμένοι. Να τα μεγαλώσουμε πολλά πιο εύκολα γιατί να έχουν έναν κρεβατάκι, έναν high chair, έναν μπάνιο, ένα κρεβε αμαξουάν. Είναι εύκολο και για μας και για τα μωρά να είναι άνετα και στο μέλλον ένα βοήθεια μεγάλη γιατί γλιτώνουμε εμείς κοινά τα λεφτά που ήταν να δώσουμε, να αγοράσουμε, να τα χρησιμοποιήσουμε μετά για που να είναι πιο μεγάλα τα μωρά. Η παιδική φτώχεια είναι ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που παραμένει δύσκολο να υπολογιστεί στις πραγματικές του διαστάσεις. Η παιδική φτώχεια είναι κρυφή, δεν είναι εμφανής και έτσι μπορούμε να στηρίξουμε περισσότερο τα νοικοκυριά για να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής των παιδιών. Με προϋπολογισμό 3,6 εκατομμύρια ευρώ, το πρόγραμμα Η Πρίκα του Μωρού έχει βοηθήσει 2.000 οικογένειες όπως αυτή, της Κούλας και του Μάριου. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι και μητέρες μόνες, αλλά και μετανάστες. Η Παναγιώτα μας οδηγεί στη Λευκοσία για να συναντήσουμε μια οικογένεια από τη Συρία. Αυτή η οικογένεια έχει ζήσει πολύ δύσκολες καταστάσεις. Όταν έφτασε στην Κύπρο, ο Αντέλ, που είναι σήμερα διανομέας φαγητού, ήταν αδύνατο να βρει δουλειά. Ζούσαν με τη γυναίκα του Χέμπα και το πρώτο τους μωρό σε ένα διαμέρισμα σε αντιγυναίκες συνθήκες. Τα πράγματα που έλαβα από το πρόγραμμα με βοήθησαν όταν δεν δούλευα. Δεν μπορούσα να αγοράσω ούτε καν πάνες για την κόρη μου. Καθώς καλύφθηκαν οι στοιχειώδες ανάγκες του παιδιού, ο Αντέλ μπόρεσε να εξοικονομήσει χρήματα για την οικογένειά του και να βελτιώσει την επαγγελματική του κατάσταση. Χάρη στο πρόγραμμα, ο Αντέλ και η Χέμπα μπορούν να ζουν πλέον σε ένα αξιοπρεπές σπίτι που είναι ιδανικό για την οικογένειά τους που έχει πλέον μεγαλώσει. Όταν το πρόγραμμα Η Πρίκα του Μωρού μας έδωσε όσα χρειαζόμασταν, αισθάνθηκα μεγάλη χαρά. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα για τα παιδιά μας. Μπορούν να ζήσουν όπως τα άλλα παιδιά και να έχουν ό,τι θέλουν. Είναι πολύ καλό για τη ζωή τους τώρα αλλά και στο μέλλον. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί είναι να έχουν όλα τα παιδιά πρόσβαση στις στοιχειώδεις υπηρεσίες για την ανάπτυξη και την ευζοία τους. Στη Λισαβόνα, η Υπουργός Εργασίας Άννα Κοντίνιο, που υποστηρίζει αυτή την εγγύηση, μας εξηγεί τους στόχους.
Αυτό που θέλουμε να διασφαλίσουμε είναι ότι υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των διαφόρων αναγκών των παιδιών σε σχέση με τη στέγασή τους, την εκπαίδευση, τη φροντίδα, την υγεία. Θέλουμε να καταστήσουμε σίγουρο ότι κάθε κράτος μέλος έχει ένα εθνικό σχέδιο με συγκεκριμένους στόχους. Δεσμεύεται να διαχειριστεί αυτά τα προβλήματα και να προσφέρει ξεχωριστές λύσεις για όσα παιδιά χρειάζονται βοήθεια σε διάφορους τομείς. Μόνο αν κάνουμε κάτι τέτοιο θα εγγυηθούμε την ύπαρξη ίσων ευκαιριών για κάθε παιδί στην Ευρώπη. Όταν αυτή η εγγύηση υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη πρέπει να ετοιμάσουν τα σχέδια δράσης τους με την ελπίδα να εξαλειφθεί κάποια στιγμή η παιδική φτώχεια. Τι πρέπει να κάνουμε για να εξαλείψουμε την παιδική φτώχεια στην Κύπρο και την υπόλοιπη Ευρώπη? Θα μιλήσουμε με την Τζάνα Χέινσουορθ, Γενική Γραμματέα του Eurochild. Είναι ένα δίκτυο οργανώσεων που δουλεύουν με παιδιά που έχουν δυσκολίες σε όλη την Ευρώπη. Χαίρομαι που είστε μαζί μας στο Real Economy. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα της παιδικής φτώχειας στην Ευρώπη? Τα μόνα στοιχεία που έχουμε είναι πριν την πανδημία. Τότε σχεδόν ένα στα τέσσερα παιδιά μεγάλωνε σε συνθήκες φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι τραγικό για μια περιοχή τόσο πλούσια όπως η Ευρώπη. Η πανδημία επιδείνωσε σίγουρα την παιδική φτώχεια. Πόσο άσχημη είναι σήμερα η κατάσταση? Τα μέλη μας αναφέρουν ότι υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε δει μια αξιοσημείωτη αύξηση της χρήσης των τραπεζών τροφίμων. Βλέπουμε οικογένειες που έχουν μείνει άστεγες. Οι συνέπειες στα παιδιά είναι δραματικές. Χάνουν τα κοινωνικά τους δίκτυα. Ο αντίκτυπος είναι μεγάλος, γιατί δεν έχουν πρόσβαση στα σχολεία. Ποιες είναι οι σκέψεις σας για την ευρωπαϊκή εγγύηση για το παιδί? Η ευρωπαϊκή εγγύηση για το παιδί γεννά πολλές ελπίδες. Είναι κάτι φιλόδοξο. Έχει την πρόθεση να δώσει προτεραιότητα στις επενδύσεις για παιδιά. Η πρόκληση για μας είναι να μην μείνει μια δέσμευση στα χαρτιά. Ένα καλό παράδειγμα είναι η Ιρλανδία, όπου έχουν μια μακρόπνοη στρατηγική για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Έχουν στόχους. Είναι μια χώρα όπου έχουν μάλιστα υπουργό για τα παιδιά. Καθώς αναζητούμε την ανάκαμψη από την τωρινή βαθιά κρίση, χρειάζεται να εστιάσουμε σε μια ανάκαμψη που να περιλαμβάνει τους πάντες. Εάν δώσουμε προτεραιότητα στα παιδιά, τότε δημιουργούμε ένα πιο βιώσιμο και πιο συμπεριληπτικό μέλλον. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας στο Real Economy. Thank you.